Είναι κοντά μας η κυρία Λιάνα Κανέλη από το ΚΚΕ για να τα συζητήσουμε τα φαινόμενα γενικώς και τα καιρικά και τα πολιτικά. Καλημέρα κυρία Κανέλη. Καλημέρα κύριε Σκεφάλη. Καλημέρα Θάνο μου. Έχετε μιλήσει για τον Κάπτεν Αμέρικα της αριστεράς. Τι γίνεται όμως όταν ο Κάπτεν Αμέρικα γίνεται αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και κατά συνέπεια και της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Αυτό μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε όλοι μας. Ναι. Και μένει να το δούμε χωρίς την ιστερία που εμφανίζεται αυτές τις μέρες. Να υπάρχει μια ιστερία. 70.000 άνθρωποι ψήφισαν για το κόμμα του τον κύριο Κασελάκη. Καθόλου συμπαθή, ευηδή. Μένει λοιπόν να δούμε τι επιπτώσεις, ποια μορφή θα πάρει στην πολιτική αυτό. Ναι. Για μένα ναι, το έχω ξαναπεί. Δεν αποτελεί έκπληξη. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε συνηθίσει πολύ οδυνηρές πολιτικές εκπλήξεις. Ναι. Ένα όχι που γίνεται ναι. Και διασπάσεις έχουμε δει. Και εντάσεις έχουμε δει. Ακρεφνή δεξιό. Ναι. Τον κύριο Καμένο. Έχουμε ζήσει στεφάνια στο Καστελόριζο. Έχουμε ζήσει μια σειρά από πράγματα προς τη έκπληξη. Έχουμε ζήσει τον ελληνικό λαό να στέκεται στην ουρά για να πάρει λεφτά από την τράπεζα. Έχουμε ζήσει... Τι να σας πω, την αντίληψη ότι τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα και θα ξεπεράσουμε όταν μιλάνε για θυσίες τις οποίες έκαναν οι άλλοι, όχι οι ίδιοι. Mm-hmm. Και από ό,τι βλέπετε μετά από κάμποσα χρόνια ξέρουμε τι έχει συμβεί. Οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί γίναν φτωχότεροι. Τι στίγμα εκπέμπει αυτός ο νέος άνθρωπος που μπαίνει στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ? Εκπέμπει ένα αριστερό προφίλ, ένα απολιτικ προφίλ? Τι εκπέμπει κατά την κρίση σας? Την επιτομή του οπορτουνισμού. Ναι. Επιτομή όμως. Ξέρετε, έχετε μιλήσει για τον Κάπτεν Αμέρικα. Έχουν γυριστεί τρεις ταινίες με τον Κάπτεν Αμέρικα. Κάπτεν Αμέρικα ο πρώτος εκδικητής. Το δεύτερο, Κάπτεν Αμέρικα ο στρατιώτης του χειμώνα. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, ναι, κάπου σας χάνω. Είναι η κεραυνή. Είναι η κεραυνή και νομίζω ότι... Και είναι το Κασελάκη, είναι του ουρανού, έτσι. Είναι και στα βόρεια προάστια, μαθαίνω, μου έρχονται μηνύματα τώρα, γι' αυτό και ίσως και εγώ χάθηκα. Σας ακούμε διακοπές, δυστυχώς, πρέπει να επαναλάβετε. Ότι έχει πέσει και το ρεύμα σε κάποιες περιοχές, ναι. Στα βόρεια προάστια, τουλάχιστον αυτό βλέπω στο κινητό μου, τα μηνύματα που έρχονται. Εν πάση περιπτώσει, σας έλεγα, πρώτος... Εγώ ξέρετε ποιο λυπάμαι κάποιον άνθρωπο που δεν έχει λεφτά να πληρώσει ταξί. Κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει το αυτοκίνητό του, γιατί δεν έχει αυτοκίνητο, και κάποιον άνθρωπο ο οποίος πρέπει να βγει από το σπίτι του, πρέπει να πάει στη δουλειά για το μεροκάματο, πρέπει να πάει σε ένα γιατρό, και κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αντιμέτωπος με μία κόλαση ενός 24ωρου και περίπου να του λένε ότι κινδυνεύει η ζωή του. Επίσης να έχει χτυπήσει χτες το απόγευμα απαγευματόβραδο ξαφνικά το 112 σε εμάς εδώ και να αισθάνεσαι κάτι σαν παλαβός, διότι χτύπηκε το 112 και έξω δεν συνέβαινε τίποτα. Και μετά να σου πούνε ότι αυτό ήταν κάπως λάθος περιοχή για αυτό. Λυπάμαι τους ανθρώπους που είναι στην Εύβοια και είναι αντιμέτωποι για πολλωστή φορά μέσα σε 3 χρόνια από αυτή την κατάσταση. Για αυτούς που ζουν με τον εφιάλτη να μην μπορούν να ακούσουν ούτε τη βρύση στην Καρδίτσα και στη Λάρισα και στο Βόλο, ούτε τη βρύση. Γιατί έχουν πάθει το σοκ του ανθρώπου που είδε τη ζωή του να εξαφανίζεται μέσα σε μερικές ώρες. Το μυαλό μου είναι εκεί, πιστέψτε με. Ναι. Είναι εκεί από το πρωί ως το βράδυ. Έχετε να κάνω δίκιο. Ό,τι μπορώ και εγώ και οι σύντροφοί μου. Πιστέψτε με ειλικρινά, η παρομοίωση και μόνο ότι μπορεί να είναι καταιγίδα και κεραυνός ή φως ο κύριος Κασελάκης σε σχέση με όσα αυτά συμβαίνουν, στο δικό μου αξιακό κώδικα αγγίζει το όριο της ύβρεως. Ναι. Είναι ύβρης. Ναι. Είναι ύβρης. Όταν παίζονται ζωές κορώνα γράμματα, είναι ύβρης. Ειλικρινά σας το λέω. Ξέρετε, και δεν θέλω να το παίξω αυτό το παιχνίδι, ναι, όσο μπορώ. Το καταλαβαίνω. Ας μην διολυστήσουμε λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι και αν θέλετε σε αυτή την ιστερία. Γιατί ναι, υπάρχει. Είναι ιστερία, σας το είπα υπάρχει, από την αρχή. Υπάρχει είναι και μια χολιγουντιανή, θα έλεγα, ιστερία. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό για να μην μπούμε κι εμείς σε αυτό το τρυπάκι, σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, και κυρίως να αποφύγουμε. Είναι παράκληση προς όλους αυτό τον καιρό. Οι μεγαλοστομίες, εκτός των άλλων, στερούν από τους ανθρώπους την κριτική ικανότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Ξέρετε κάτι, αναρωτιέμαι τώρα. Τι βάσανο έχει, ξέρω ανθρώπους τώρα, στη Λάρισα ή αριστερά ή δεξιά, που μαζεύουν χρήματα από τον κόσμο και πάνε στα σούπερ μάρκετ
και κάθονται γυναίκες κουρασμένες, τσακισμένες, 50, 60 χρονών και μαγειρεύουν ατελείωτες ώρες για να παραμοιράσουν συζύτιο. Ξέρω ανθρώπους που μαζεύουν ό,τι μπορούν και ό,τι δεν μπορούν για να στέρξουν το διπλανό τους. Αυτή είναι η ομορφιά του ελληνικού λαού. Ναι, είναι η άλλη όψη. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι... Δεν είναι η άλλη όψη, είναι η όψη. Είναι η όψη. Ωραία, να το δεχτούμε. Και φωτίζουμε την άλλη όψη. Της αλληλεγγύης, της συμπόνιας. Δημοσιογράφοι είμαστε και εσύ και εγώ. Λοιπόν, δεν είναι είδηση ότι ξυπνάει κάποιος το πρωί, πλένει τα δόντια του, κατεβάζει τα πόδια του από το κρεβάτι, σκόνεται μπορεί δεν μπορεί και πάει στη δουλειά του. Αυτό δεν είναι είδηση. Είναι είδηση άμα ξυπνήσει κάποιος ένα πρωί και σκοτώσει τον πατέρα του. Είναι είδηση, το έγραφα πριν από 2,5 μήνες το ριζοσπάστη. Είχα βαρέσει καμπανάκι συναγερμού. Ποιος θα με αναπαράξει εμένα όταν τα λέω αυτά? Γιατί να με αναπαράξει όταν έλεγα δεν μπορεί να έχουν βγει μαχαίρια στα 15άρικα και στα 13άρικα. Δεν μπορεί αυτή η βία η εφηβική να μην μας απασχολήσει. Και το έλεγα πριν το καλοκαίρι αυτό το πράγμα γραμμένο. Το βλέπα να έρχεται. Και να έρχεται και να γενικεύεται, το καταλαβαίνετε. Είμαι άνθρωπος, είμαι Παναθηναϊκός για παράδειγμα, φανατική και στεναχωρημένη που έχασε η ομάδα μου. Ξέρετε τι πίκρα έχω νιώσει με εκείνο το πανό που σηκώθηκε? Ναι, σωστά. Ξέρετε τι πίκρα έχω σηκώσει και δεν σήκωσα εγώ. Ήταν η αδερφή μου, ήταν ο κόσμος μέσα στο γήπεδο. Σήκωσαν και αυτοί πολύ μεγάλη πίκρα. Δεν μπορούσες να ταυτίσεις τις 30.000 που ήταν εκεί μέσα με 5 ανθρώπους, οι οποίοι γιουχάρανε μέσα στο γήπεδο. Γιουχάρανε για να κατέβει. Επομένως, βλέπετε ότι υπάρχει ένα κομμάτι υγείας και προσπάθειας για να τα βγάλει πέρα κάποιος με την καθημερινότητα. Μια προσπάθεια ακόμα και οι άνθρωποι να ονειρευτούν. Λοιπόν, γιατί πρέπει το όνειρο να είναι μέσα σε κονσέρβα? Λοιπόν, έχετε ανοίξει μια βεντάλια θεμάτων και θέλω να τα σχολιάσουμε και τα δύο τουλάχιστον που κράτησα. Το ένα έχει να κάνει με την Θεσσαλία, με την μεγάλη προσπάθεια επιβίωσης που κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Η κυβέρνηση θεωρεί πως το φαινόμενο αυτό ήταν ένα δύσκολο φαινόμενο, δεν αντιμετωπίζεται. Είπαν και οι επιστήμονες ότι σημαίνει κάθε 300-400 χρόνια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τη γνώμη σας. Μπορούσε να γίνει κάτι το διαφορετικό? Ναι, μπορούσαμε, βέβαια, να είχαμε άλλη εξέλιξη σε σχέση, βέβαια, με αυτή που είχαμε? Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ. Και δεν είναι τωρινό. Δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Η επιστήμη δεν είναι η επιστήμη καν του περασμένου αιώνα. Είμαστε στον 21ο. Πείτε μου, εάν οι επιστήμονες ήταν ενταγμένοι όχι στο σύστημα το καπιταλιστικό, αλλά ήταν ενταγμένοι σε ένα κεντρικό σχεδιασμό για το καλό του κόσμου. Ναι. Πριν φτάσουμε στους επιστήμονες οι οποίοι αναλύουν κάθε πότε γίνεται αυτό το φαινόμενο, και αυτό είναι ένα είδος επιστημόνων. Οι μετεωρολόγοι, οι ειδικοί, αυτοί που ξέρουν, σωστά. Δεν αφισβητώ την επιστημοσύνη, τους δίκιο έχουν, εγώ σας λέω γίνεται 400 χρόνια. Στο ενδιάμεσο, εγώ ως πολίτης αισθανόμουν καλύτερα. Εάν είχα επιστήμονες οι οποίοι μου λέγανε, επειδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα πράγματα πώς θα πάνε και όλα δείχνουν ότι πάνε να χειροτερέψουν, θέλετε κλιματική αλλαγή, θέλετε αστικοποίηση, θέλετε τσιμεντοποίηση, ό,τι. Έχουμε το εξής μακρόπνο σχέδιο και μάλιστα τα εξής πολλαπλά σχέδια, τα οποία πρέπει να καθίσουμε να τα συζητήσουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια, σε σεμινάρια, σε συνέδρια, στα πανεπιστήμια, στην πολιτική, στη Βουλή, στις επιτροπές, στην Ευρώπη, στον κόσμο, στη Δύση, στις τράπεζες, δεν ξέρω πού στο διάολο. Να σας το πω και ανθρώπινα. Και έχουμε αυτό το σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε και να θωρακίσουμε τις πόλεις μας, τους αγρούς μας, να έχουμε να φάμε, να έχουμε να πιούμε νερό, να έχουμε να αναπνεύσουμε αέρα κτλ. Αλλά αυτό να γίνει με βάθος, με σχέδιο και με κοστολόγηση για τον ελληνικό λαό. Και τον κάθε λαό. Και όταν λέω κοστολόγηση, ναι, η γνώμη μου είναι ότι η σωτηρία των λαών δεν μπορεί να κοστολογείται. Ούτε η ανθρώπινη ζωή. Όταν μιλάς για τέτοιου είδους σχέδια, δεν μπορείς να μιλάς για το κόστος της ανθρώπινης ζωής. Να λες ότι άμα κάνω αυτό το σχέδιο θα χάσω 50 ανθρώπους. Άμα κάνω το άλλο σχέδιο θα χάσω 200 ανθρώπους. Και πόσο κόστος έχει το ένα και πόσο κόστος έχει το άλλο. Αυτό το πράγμα έπρεπε κατά την άποψή μου να είναι η νούμερο ένα συζήτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα, με αυτό τον καιρό, με τα 512, το αντικείμενο και η ενασχόληση των πολιτών με τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Από πού τα περιμένετε αυτά? Από την περιφέρεια δεν τα περιμένετε? Τις περιφέρειες δεν κατηγορείτε που δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα, δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, δεν έκαναν εκείνο, δεν έκαναν το άλλο, δεν ξόδεψαν λεφτά, τα ξόδεψαν αλλού και έπρεπε να τα έχουν ξοδέψει αλλού? Ποιος τα συζητάει αυτά τα πράγματα? Ποιος έχει καθίσει να δει στην τηλεόραση εκτός από τον Κασελάκη, τον Μπροτούλη, τους ανθρώπους που είναι μαζεμένοι, τον αγοραστό? Δεν με νοιάζει ποιος είναι. Να υπάρχει debate.
Ποιος αυτή τη στιγμή, πάμε να ρωτήσουμε, από τις 250.000 πολίτες περίπου που κατεβαίνουν στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, έχει ασχοληθεί στο νομό του, στην πόλη του, με μακρόπνα, ουσιαστικά, αμυντικά, θωρακιστικά για το λαό προγράμματα. Θέλω και να πάμε... είναι ο Μπατζανάκης του τέταρτου Μπατζανάκη που θα κατέβει εκεί να τον ψηφίσουμε, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε ψηφίσει τον άλλον, debate Κασελάκης ή Αχτσιόγλου, πάμε λίγο παρακάτω, ποια ηθοποιός κατηγόρησε την άλλη ηθοποιό, ποια παρουσιάστρα είπε την άλλη χοντρή, λέτε την άλλη ότι κονή. Λειτουργεί από προσανατολιστικά λίγο αυτό. Και ναι, ότι θολώνει λίγο τα νερά. Ναι, είναι και βοηθητικό. Γιατί έτσι μπορεί να κερδίσει ο Φούφουτος. Ναι. Στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Ο Φούφουτος όμως. Ο Φούφουτος, ο ενοχικός. Αυτός που έχει κάνει πράγματα που είναι λανθασμένα. Ο άνθρωπος ο οποίος λέει μια κούλπα και δεν πληρώνει τίποτα και πάμε παρακάτω. Κυρία Κανέλη, γιατί ζήτω που πνιγήκαμε. Σήμερα ο Ριζοσπάστης στο. Αποκαλυπτικά. Το κύριο άρθρο του έχει τίτλο «Ζήτω που πνιγήκαμε». Και αναφέρεται τώρα, ελεύθερη ερμηνεία κάνω, στα κοράκια που πέφτουν στην περίπτωση των πυρκαγιών αλλά και των πλημμυρών. Αποδείχθηκε. Αναφέρεται στα ασφαλιστικά μεγαθύρια, αναφέρεται στο ΦΠΑ, αναφέρεται στις τιμές που αυξάνονται. Θέλω να ρωτήσω εάν όντως έχουν πέσει πάνω σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη μεγάλη, την τεράστια πληγή, κοράκια. Και ποια είναι απολύτως. Αυτά. Απολύτως. Με μαύρα κοράκια, με νύχια γαμψά. Και είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Διότι είναι ευκαιρία η καταστροφή για λεφτά. Είναι στη φύση του συστήματος αυτό. Τι πλήττεστε. Πόσοι βγάζουν λεφτά, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή από την Ουκρανία. Ναι. Και από το προσφυγικό έγινε. Λέω την Ουκρανία για να μην πάτε στο φυσικό φαινόμενο. Και το προσφυγικό. Και με το Θεό μέσα. Υπήρξε μπίζνα. Απολύτως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πώς είναι στο προσφυγικό αυτή τη στιγμή που παίρνουν 7,5 και 8,5 και 10.000 δολάρια το κεφάλι για να τους πνίξουν τους ανθρώπους. Πώς πουλάμε ακόμα και φωτογραφίες. Το πουλάμε, το βάζω εντελώς ρητορικά, έτσι. Από το δράμα των ανθρώπων. Καλή, ο άλλος έπαιρνε τα σακιά και έκανε εκθέσεις των πνιγμένων. Και πηγαίνανε. Για γυρίστε λίγο πίσω το ρολόι και θυμηθείτε τις παχιές αγελάδες. Θυμάστε τι λεφτά πληρωθήκανε σε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν τις παχιές αγελάδες που είχε γεμίσει η Αθήνα, το θυμάται κανένας αυτό? Εγώ το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Με μια μισή δεκαετία πίσω είναι. Και τρέχανε για τις παχιές αγελάδες. Τρέχανε για τις παχιές αγελάδες και πέρναγες μπροστά από το Μέγαρο και είχε 5 αγελάδες. Ποιος θα την πρωτοπάρει την παχιά αγελάδα. Μπράβο, μπράβο. Και ήταν οι αγελάδες, ήταν λέει ιδέα ενός Ελβετού. Κούκος, ρολόι, σοκολάτα, λεφτά. Τράπεζες, οκ. Okay. Εντάξει. Και είχαμε γεμίσει τότε αγελάδες. Τώρα γεμίζουμε καταστροφές. Πάμε στοίχημα σε λίγο, θα δούμε και γλυπτική από τα. Πώς τα λένε, από τα μπάζα στην. Αυτή και θα είναι για καλό σκοπό. Και πάντα κάποιος θα βγάζει κάτι. Και την ίδια ώρα ζεις με food pass, τέτοιο pass, εκείνο pass, εκείνο pass. Δηλαδή πληρώνεις διόδια για να ζεις. Διόδια για να πνέεις, διόδια για να φας. Διότι για να σπουδάσεις, διότι για τώρα, διότι για τώρα. Κατάκι στις καταστροφές έρχονται και ασφαλιστικές εταιρείες. Εγώ τόλμησα και είπα μία φορά κάτι γι' αυτό μέσα στη Βουλή και κάποιος πολίτης, κάποια κυρία μου έστειλε, εγώ λέει, είχα ασφαλίσει το σπίτι μου και πήρα 2.500 για να το ξαναβάψω. Δεν είχε καταστραφεί το σπίτι της. Για να είχε καταστραφεί το σπίτι της και να τη ζητάνε δικαιολογητικά. Να αποδείξει ότι είναι δικό της, πώς είναι δικό της, πόσα είχε μέσα, τι είχε μέσα, πώς τα είχε, τι δεν είχε, και να δούμε πώς θα πάρει την αποζημίωση. Ναι. Κυρία Κανέλη, βάλατε όμως και ένα ζήτημα που δεν θέλω να το αφήσουμε χωρίς συζήτηση. Το ζήτημα της έντασης και της βίας ανάμεσα στα ανήλικα παιδιά. Αυτό το φαινόμενο, και εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς υπήρχε, αλλά όχι σε αυτή την ένταση και σε αυτή την αγριότητα. Θέλω να μου πείτε, είναι... Το φαινόμενο αυτό πώς εξηγείται? Έχει να κάνει με την γενικότερη οικονομική κρίση, με την πανδημία, με το γεγονός ότι κλειστήκαμε σε ένα περιβάλλον, με έναν υπολογιστή και μια τηλεόραση και ένα κινητό? Πώς εξηγείται αυτή την ένταση, δηλαδή τα νέα παιδιά... Ό,τι να πούμε εσείς και εγώ, κύριε Σκεφάκα, ερασιτεχνικό θα είναι. Θα είναι μια δημοσιογραφική κοινωνιολογική παρατήρηση. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε την επιστήμη. Εδώ είναι που τη χρειαζόμαστε. Εγώ μπορώ να σας πω μόνο την εμπειρία μου. Έχω πάει σε σχολεία, σε όλη την προεκλογική εκστρατεία και ξεκολουθώ να πηγαίνω στην Αθήνα και έξω από την Αθήνα, που δεν θα έστελνε να πιστέψετε με. Ούτε το σκύλο μου. Ναι.
Όταν υποχρεώνω ένα παιδί να ζει σε ένα τέτοιο σχολείο, με αυτό το πρόγραμμα, με μηδενικές προοπτικές, γυρνάει σπίτι και ο πατέρας του είναι άνεργος. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, και αν δεν είναι άνεργος, δουλεύει ο πατέρας τη νυχτερινή βάρδια και η μάνα του πρωινή. Τώρα μετά τον Άδωνη και μετά την κυβέρνηση Μητσοτάκη θα δουλεύει και 13 ώρες το 24ωρο. Που δεν βλέπει άνθρωπο δικό του μες στο σπίτι. Που βρίσκει ένα πιάτο φαΐ και αυτό μπορεί να είναι κρύο αν το βρει. Είναι τα ίδια παιδιά για τα οποία πριν από μερικά χρόνια τόλμησα να πω ότι λιποθυμάνε το μεσημέρι από την πείνα στα σχολεία και μου λέγανε ότι λέω υπερβολές. Μετέτρε το συσίτιο στα σχολεία. Την ίδια ώρα που τα συζητάμε αυτά, υπάρχει και ένα απέραντο lifestyle, τι είναι υγιεινή διατροφή. Και αν το παιδί πρέπει να φάει την τάδε μπάρα ή την δίνα μπάρα. Σε σχέση με την υγιεινή διατροφή, όταν δεν έχει να φάει ούτε ψωμί και γάλα. Σε αυτή τη φάση, με αυτό το αδιέξοδο, αυτό το παιδί, πώς θα εκφραστεί? Ξέρετε, ποιος θα το δει, ποιος θα το βοηθήσει, ποιος θα το στηρίξει? Μοιάζει η βία, μαζί με την ανάλυση των ορμονών στα 13, 14, 15. Μοιάζει η βία να γίνεται ένας κώδικας, ιδιότυπος κώδικας επικοινωνίας. Μα βέβαια. Γιατί να μην είναι? Γιατί να μην είναι? Όταν ξαφνικά είναι οι ήρωες, οι εζωφίτες και οι φασίστες. Και τους βραβεύουν σε πολιτισμένες χώρες τον παράδεισο της μετανάστευσης τύπου Καναδάς. Και όταν φτάνει να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Βουλής γιατί έκανε το λάθος και βράβευσε έναν εσχατόγερο φασίστα, 90 χρονών φασίστα, δεν τον βραβεύσανε για τα εγκλήματα που είχε κάνει στα νιάτα του. Με τον Τριντό να ζητάει δημοσίω συγγνώμη. Είναι από τους ίδιους φασίστες που ήρθαν εδώ και τους χειροκροτούσαν όλοι πλήνα και δαιμονίων Παύλα Κουκουέ. Με δουλεύετε. Είναι οι ίδιοι φασίστες που πιάνουν έρχονται και κάνουν εμπόριο όπλων. Δώσε μου αυτό, όχι, δώσε μου εκείνο, δώσε μου το άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ που έχω πάει στον Αγκόρνο Καραμπάχ, είμαι μέσα στο σπίτι μου και βλέπω τη βροχή. Είμαι στο γραφείο μου και βλέπω τη βροχή. Είμαι στο δρόμο και βλέπω τη βροχή. Βλέπετε και τα αυτοκίνητα, τα μποτιλιαρισμένα και τον κόσμο που φεύγει από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και την ίδια ώρα ξέρω ότι γίνεται γενοκτονία για μία ακόμη φορά. Αν δεν έχεις πάει εκεί, δεν ξέρεις. Είναι εθνοκάθαρση αυτό που συμβαίνει? Για πρώτη φορά θα είναι. Όχι. Για πρώτη φορά θα είναι για γεωπολιτικά συμφέροντα. Όχι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τα ίδια συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Οι μεγαλύτερες πλημμύρες, οι μεγαλύτεροι σεισμοί. Ακούγε σεισμικές ακολουθίες. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι. Με μία προειδοποίηση απλώς. Ξέρετε κάτι, πριν από πάρα πολλά χρόνια, κύριε Σιαφάκα, και με συγχωρείτε που γίνομαι λίγο προσωπική. Είχα πάει σε ένα νοσοκομείο για κάτι πολύ απλό. Και την ώρα που μπαίνω μέσα στο καφενείο, βλέπω μια γυναίκα να κλαίει, να είναι στα χάλια της. Μάλλον άνθρωπος, είμαι, ρώτησα τι σας συμβαίνει. Είχε το παιδί της, την κόρη της, η οποία είχε πάει στην Εδιψώ μαζί με το φίλο της για να κάνει Σαββατοκύριακο στην Εύβοια και έπεσε ένας βράχος, πλάκωσε το κορίτσι και το κορίτσι έχασε το πόδι του. Και την είχαν ακροτηριάσει από το γόνατο και κάτω. Και παθαίνω το εξής προσωπικό, αν θέλετε, σοκ, το οποίο προσπαθώ να το μοιραστώ με τους ακροατές σας αυτή τη στιγμή. Έχω περάσει από τον ίδιο δρόμο τουλάχιστον 3 φορές τα τελευταία 15 χρόνια. Και παραμένει στη θέση της, αλόβητη, μία πινακίδα που λέει «Προσοχή, θα το ληστήσεις». Τι στον κόρεκα να προσέξει ένας άνθρωπος που θα περνάει από εκεί που λέει «Προσοχή, θα το ληστήσεις, σπίτι μου». Σταματήσει το αυτοκίνητο, θα περάσει, θα το ρίξει κοροναγράμματα, σταματήσει. Ναι, είναι λίγο τζόκερ. Είναι λίγο τζόκερ αυτό το πράγμα. «Προσοχή, θα το ληστήσεις». Βλέπεις μία φορά την πινακίδα, τι περιμένεις τη δεύτερη φορά, την τρίτη, γι' αυτό σας μιλάω για περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, να δεις ένα πλέγμα. Να δεις μια διαμόρφωση στον δρόμο. Να δεις να έχουν μετακινηθεί οι πέτρες και κάποιος να έχει κάνει κάτι. Να φτιάξει ένα υποστήλωμα. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ειδική, δεν είμαι μηχανικός. Άμα είμαι άρρωστη, πώς το γιατρό. Άμα θέλω κάτι να φτιάξω ή να χτίσω, πώς το μηχανικό. Γι' αυτό υπάρχουν οι άνθρωποι με τις διαφορετικές ικανότητες. Άμα θέλω επιδιόρθωση στο παπούτσι μου, θα πω σε έναν καλό τσαγκάρι. Γιατί δεν λείπουν πια αυτοί. Αυτοί επανήλθαν, ευτυχώς, καινούργιο επάγγελμα. Να διαβάζω μετά για τον Μεξικανό, ο οποίος παίρνει τα ρούχα των Αμερικάνων τα μεταχειρισμένα και τους τα ξαναπουλάει και έχει θησαυρίσει. Αυτό, το ρούχο μπορεί να το ξαναπουλήσεις. Το παπούτσι μπορεί να το φτιάξεις. Το ποδάρι της κοπέλας δεν μπορείς. Για μένα είναι πρώτη προτεραιότητα. Οφείλει να είναι η κοινωνία και οι άνθρωποι. Και για να κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Εγώ χτες άκουσα τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι η κοινωνία είναι μέρος της λύσης. Μέρος. Ναι. Μέρος. Δεν μπορεί να είναι η κοινωνία μέρος μιας λύσης.
Καλά, είναι μέρος ενός προβλήματος. Είναι και λίγο τα ελληνικά του, δεν είναι τόσο καλά. Δεν το λέω τώρα, σημαντικά το λέω. Ναι. Είναι θέμα ιδεολογικό. Είναι θέμα πρακτικό. Είναι θέμα ουσιαστικό. Να κάθεται κάποιος και να έχει μία πολιτική όπου να επιμερίζει τα προβλήματα και να μην συνθέτει ποτέ. Έχουμε γίνει αναλυτές όλοι στην Ελλάδα. Σύνθεση δεν βλέπω πουθενά. Ναι. Και κυρίως σύνθεση σε επίπεδο ταξικής συνείδησης. Η σύνθεση δεν είναι να πάμε όλοι μαζί, φωνιάδες και θύματα. Πολιτικά τι σημαίνει όλο αυτό για την κυβέρνηση, για τον Μητσοτάκη? Δηλαδή χαίρεται που έχει τον Κασελάκη απέναντι, τον φοβάται? Σιγά μην κάνω ψυχανάλυση τώρα της ψυχικής διάθεσης του Μητσοτάκη για τον Κασελάκη. 41% έχει πάρει, 4 χρόνια έχει μπροστά του. Τι να σας πω. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ασχοληθώ με το αν κινδυνεύει ή δεν κινδυνεύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι, αλλά θα ασχοληθείτε σε σχέση με την αντιπολίτευση. Ποιος θα είναι ο ρόλος του κυρίου Κασελάκη? Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση. Δεν χρειαζόμαστε ούτε μοντελάκια αντιπολίτευσης, ούτε υποδείξεις για το πώς κάνεις αντιπολίτευση. Εμείς δεν χρειαζόμαστε. Εκφύσεως κάνουμε αντιπολίτευση. Και μεταξύ μας είμαστε και μόνοι που κάνουμε αντιπολίτευση. Γιατί αυτοί συμφωνούν σε όλα. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο συμφωνούν σε όλα. Διαφωνούν μόνον ως προς το μοντέλο διαχείρισης. Ως προς το μοντέλο διαχείρισης. Έχουν ψηφίσει μνημόνια μαζί. Έχουν ψηφίσει μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας ένα πέρα του Ταϊπέδα από την αρχή ως το τέλος. Έχουν συμφωνήσει να στέλνουν όπλα στο ΝΑΤΟ και από το ΝΑΤΟ να τα στέλνουν στην Ουκρανία. Έχουν συμφωνήσει στους πολέμους. Έχουν συμφωνήσει παντού. Έχουν μοιράσει τον κόσμο σε οικόπεδα και ασχολούνται με τη διαπραγμάτευση και την αξιοποίηση του real estate εντός εισαγωγικών, δηλαδή της αξιοποίησης γεωπολιτικά της θέσης της χώρας. Εμείς είμαστε αυτοί που λέμε ότι δεν γίνεται να προχωρήσουμε έτσι. Επομένως, εμείς αντιπολίτευση κάνουμε αυτή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Και ευτυχώς την τελευταία φορά μας έδωσε και παραπάνω βουλευτές. Ναι. Μας έδωσε παραπάνω βουλευτές. Πήγαμε καλύτερα. Και εσείς με ρωτάτε τώρα να γίνει το κουκουέ, όχι εσείς προσωπικά προς Θεού, έτσι. Μπαίνει ένα ρητορικό ερώτημα, το θυμάστε, μία ζωή. Γιατί δεν πάνε όλοι μαζί και γιατί δεν πάει και το κουκουέ όλοι μαζί και γιατί δεν πάνε όλοι μαζί. Δηλαδή να πάμε πού? Να πάμε να κάνουμε το διαιτητή ανάμεσα σε αυτούς που κλαίνε τη μοίρα τους γιατί δεν θα διαχειριστούν το σύστημα που υποτίθεται ότι παλεύουν και σε αυτούς που θριαμβεύουν για το σύστημα που παλεύουν? Εμάς δεν μας έταξε ο λαός να κάνουμε αυτό το πράγμα. Μας έταξε ο λαός να φεύγουν 30 και 40 οικοδόμοι μαζί με νεολαίους, να παίρνουν το φτιάρι και ό,τι γαλότσα έχει ο καθένας και να χώνονται με τη λάσπη μέχρι το λαιμό για να βοηθήσουν τους ανήμπορους. Να πάνε να καθαρίσουν σπίτια. Λοιπόν, να πάνε να μοιράσουν φαγητό. Να πάνε να οργανώσουν κοινωνία. Κυρία να πάνε να μαζέψουν πράγματα που χρειάζονται και να προτείνουν συγκεκριμένα πράγματα. Επί των οποίων αυτών των συγκεκριμένων πραγμάτων κοφεύουν και οι αξιωματικοί. Και η οποιαδήποτε άλλη αντιπολίτευση και η κυβέρνηση. Συστηματικά επί δεκαετίες και ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Κανέλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαφάκα. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε και την καλοπροαίρετη διαλεκτική διάθεση. Και καλόπιστη. Και να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.